ένα βίντεο, έτσι ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια χωρίς τη Μέριλιν. Διοργανώνεται μια έκθεση στην Βαρσοβία και θα δείτε εκεί πέρα φωτογραφίες που υπήρχαν πολλά χρόνια, ανέκδοτες όμως, και πόσα πολλά χρήματα έδωσε ένας άνθρωπος, ένας συλλέκτης που την αγαπάει ιδιαίτερα για να τις αποκτήσει. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο της Μέριλιν Μονρόε και ο μύθος της δεν λέει να σβήσει. Η ζωή της ντίβας του κινηματογράφου έχει αποτυπωθεί σε χιλιόμετρα φιλμ και χιλιάδες ανέκδοτες φωτογραφίες και το υλικό αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Όμως ήρθε η ώρα να δουν το φως της δημοσιότητας οι πόζες της Μέριλιν που απαθανάτησε ο αδελφικός της φίλος και φωτογράφος των Σταρ, Μίλτον Γκριν. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ δεκαετίας του 50 ξαναζωντανεύει στη Βαρσοβία, αφού εκεί βρίσκονται τέσσερα ξύλινα κυβότια με 4.000 ανέκδοτες φωτογραφίες της Μονρόε, που την δείχνουν σε απλές καθημερινές στιγμές, ενσταντανέ που μόνο ένας πολύ καλός της φίλος θα μπορούσε να τραβήξει. Αυτή η σπάνια συλλογή ήταν στην κατοχή ενός Πάμπλου του Αμερικανού από το Σικάγο, που μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989 προσπάθησε να εξαπατήσει την πολωνική κυβέρνηση. Όμως η Βαρσοβία συνεργάστηκε με το FBI και αποκάλυψε τις δολοπλοκίες του Μεγιστάνα. Για να εξοφλήσει το χρέος του, ο πλούσιος Αμερικανός έδωσε στο Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας τα ξύλινα κυβότια με τον φωτογραφικό θησαυρό του Μίλτον Γκριν, ο οποίος στο μεταξύ είχε πεθάνει. Η συλλογή κοστολογείται σήμερα στις 560.000 ευρώ και ακριβώς αυτά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι το αντικείμενο έκθεσης από τις 6 Αυγούστου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου στην Πολωνική Πρωτεύουσα. Μετά την έκθεση, οι φωτογραφίες της Μέριλιν θα βγουν σε δημοπρασία και η τιμή τους αναμένεται να φτάσει στα ύψη.